Το ψάλτη, για να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πρωτοβουλίες και από την πλευρά της ΕΔΥΠΑ έχει εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά σε αυτή την προσπάθεια επανακατάρτισης νέων δεξιοτήτων. Τι σχεδιάζετε, ποια είναι τα προγράμματα που θα τρέξουν? Καταρχάς, δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη επέλεξε το 2023 να είναι ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό πρόβλημα και πρόκληση είναι για όλη την Ευρώπη οι δεξιότητες. Διότι αυτό που συζητάμε εμείς εδώ, το συζητάνε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλώς, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Εφραίμογλου, εδώ πέρα είναι πιο έντονο, ακριβώς επειδή είμαστε ουραγοί στην αντιστοίχηση δεξιοτήτων. Στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεξιοτήτων είμαστε τελευταίοι στην αντιστοίχηση skills matching που λέγεται μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε εξασφαλίσει πάρα πολύ σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και μόλις τρέξαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. 220.000 άνεργοι και εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη ολοκληρώσει κατάρτιση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Και θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε και άλλες δράσεις με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα κατά πόσο είναι ευθυγραμμισμένη η εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και προφανώς τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, αλλά μέχρι τώρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είναι, γι' αυτό και έχουμε βρεθεί εδώ. Διαχρονικά στην Ελλάδα δεν διασυνδέθηκαν ποτέ τα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας. Ήταν σαν να είναι δύο αυτόνομα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να είναι συνδεδεμένα. Απαξιώσαμε την επαγγελματική εκπαίδευση και γι' αυτό και κάναμε και μια εκδήλωση την Παρασκευή με τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ, όπου αυτό ακριβώς αναδείξαμε τι καλή δουλειά γίνεται στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ. Έχουμε 50 σε όλη την Ελλάδα και σε 30 ΙΕΚ, όπου τα παιδιά για δύο χρόνια φοιτούν και κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Και όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, η επιχείρηση τους απορροφά αμέσως, ακριβώς επειδή έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο αντικείμενο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο της εκπαίδευσης και η οικογένεια ελληνική να ενημερωθεί. Διότι εγώ και όλοι εδώ που ζούμε στην κοινωνία, πού βλέπουμε ότι υπάρχει τρελή ζήτηση? Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, τόσα τεχνικά επαγγέλματα από ηλεκτροσυγκολητής. Τα οποία αμείβονται και πολύ καλά συγκριτικά με την υπόλοιπη αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να το μάθει αυτό η ελληνική οικογένεια όταν αποφασίζει και στον επαγγελματικό προσανατολισμό να μάθουν ότι υπάρχουν επαγγέλματα με 0% ανεργία, τα οποία με μια εκπαίδευση κάποιων μηνών ή δύο ετών μπορείς μετά να έχεις δουλειά για όλη σου τη ζωή και καλά αμοιβόμενη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό, αλλά να ενημερωθεί η οικογένεια και να κάνει μια επιλογή η οποία είναι βασισμένη πάνω σε στοιχεία, όχι πάνω σε θεωρίες. Κυρία Εφραίμογλου, οι εταιρείες πώς μπορούν να συμβάλλουν από την πλευρά τους σε αυτή την εκπαίδευση, τον επαναπροσανατολισμό επαγγελματικά? Να συμπληρώσω στο προηγούμενο που υπόθηκε, ότι στην έρευνά μας 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν συμβαδίζει με την αγορά εργασίας. Και θέλουμε επαγγέλματα όχι μόνο τεχνικά ή με ψηφιακές δεξιότητες ή πράσινες, τώρα που θα έχουμε και τις περιοχές υπό απολιγνητοποίηση. Θέλουμε και αγροτικά επαγγέλματα. Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Και ειδικά τώρα, μετά από όλη αυτή την καταστροφή που έχει βιώσει η χώρα. Είχαμε μία εκδήλωση χτες στο περίπτερό μας για ESG και αναδείχθηκε πάρα πολύ το θέμα ενίσχυσης της αγροτικής εκπαίδευσης. Εμείς ως επιχειρήσεις, αυτό που κάνουμε, το ΕΒΕΑ, έχει φτιάξει μία πλατφόρμα στο οποίο οι επιχειρήσεις βάζουν τις ανάγκες τους και έχουμε διασυνδεθεί με τη ΔΥΠΑ και τους ανέργους. Έχουμε έναν φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων και είμαστε δίπλα τους να στηρίξουμε. Έχουμε ένα... κάνουμε κάποιες ημερίδες υπό τον τίτλο «The Future Of», με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Και θα ξεκινήσουμε εργαστήρια, future labs, σε διάφορους τομείς, τροφίμων, υγείας,
να εκπαιδεύσουμε... Φερετικά ενδιαφέρον φαίνεται πάρα αυτό, πολύ, ναι. Για να εκπαιδεύσουμε σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τις επιχειρήσεις στο τι πρέπει να κάνουν. Σίγουρα χρειάζεται, όπως είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία να έχει μία διαφορετική κατεύθυνση και να εκπαιδεύσει τα παιδιά μας.